παγκόσμια οικονομία επιβραδύνεται και ένας από τους βασικούς λόγους γι' αυτό είναι η μεγάλη αβεβαιότητα. Στην ανοιξιάτικη πρόβλεψή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αναμένει φέτος αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 1,2% στην Ευρωζώνη. Η αντίστοιχη πρόβλεψη του χειμώνα ήταν 1,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 1,2% στην Ευρωζώνη, ενώ του φθινοπόρου ήταν 1,9% και στις δύο. Διάφοροι εγχωροί παράγοντες αναμένεται να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ η αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο αυξάνεται. Καλώς ήρθατε στο Real Economy. Είμαι η Σάσα Βακούλινα και σε αυτή την εκπομπή ερευνούμε την μεγάλη αβεβαιότητα και τις εμπορικές εντάσεις, μία από τις βασικές αιτίες της. Οι ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία από τις ιδρυτικές αρχές της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο. Μαζί, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν το 16% των παγκόσμιων εισαγωγών και εξαγωγών. Το 1/3 του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Πολύ πιο πίσω, στην τρίτη θέση, είναι οι συναλλαγές της με την Ελβετία. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία του 2018, μια εποχή που η εμπορική ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας κλιμακωνόταν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος για 80 χώρες. Ο μέσος όρος δασμών που επιβάλλεται στα αγαθά που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ χαμηλός. Περισσότερο από το 70% των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χωρίς ή με ελάχιστους δασμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ωφελείται από το γεγονός ότι είναι μία από τις πιο ανοιχτές οικονομίες στον κόσμο και παραμένει προσιλωμένη στο ελεύθερο εμπόριο. Ουσιαστικά διαπραγματεύεται με χώρες ή περιφερειακά πολυεθνικά μορφώματα τις εμπορικές της συμφωνίες. Μία από τις τελευταίες εμπορικές συμφωνίες είναι αυτή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία. Μπήκε σε εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου. Η συμφωνία αίρει σχεδόν όλους τους τελωνιακούς δασμούς, το οποίο μεταφράζεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Πώς θα επηρεάσει την καθημερινότητά μας? Η Φανή Γκορέ ταξίδεψε στην Ιταλία για να μάθει. Η καθημερινή μας ζωή έχει να κάνει με το φαγητό. Είμαι στη Ρώμη όχι για να δοκιμάσω την Ιταλική κουζίνα, αλλά αυτό το σασίμι που φαίνεται υπέροχο. Το ενδιαφέρον για τις ιαπωνικές γεύσεις αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία και αυτό συμβαίνει και χάρη στη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών. Ξεκινώντας από φέτος, έχουμε πολύ περισσότερα συστατικά με την τιμή που πληρώνουμε τώρα. Μπορούμε να έχουμε και καλύτερη ποιότητα σε σχέση με το παρελθόν. Η Σαμπρίνα αγοράζει τα προϊόντα από αυτήν την εταιρεία εισαγωγών. Από την 1η Φεβρουαρίου σταμάτησαν να πληρώνουν δασμούς για τα περισσότερα από τα προϊόντα που εισάγουν. Αυτές οι συμφωνίες είναι πολύ σημαντικές για τις μικρές και μεσαίες εταιρείες όπως είμαστε και εμείς. Ο αντίκτυπος ήταν μεγάλος. Οι τιμές έπεσαν στα ιαπωνικά προϊόντα που πουλάμε. Έχουμε αύξηση των εισαγωγών και αυτό είναι καλό για μας. Η Ιαπωνία είναι ο έκτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρώπης και η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά για εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής. Κατευθυνόμαστε στη Σαρδινία για να συναντήσουμε τη Μάρτα, μια εξαγωγέα τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Έλα μαζί μου, θα επισκεφθούμε δύο από τους παραγωγούς μας. Οι δασμοί στα γεωργικά προϊόντα διατροφής που εξάγονται στην Ιαπωνία ήταν σχεδόν 40% στο μοσχάρισιο κρέας και 15% στα κρασιά. Θα σταματήσουν για το 97% των ευρωπαϊκών προϊόντων όταν η συμφωνία εφαρμοστεί σε όλα τις τα σχέλη. Η Ιταλία είναι μία από τους βασικούς εξαγωγείς ίνου στην Ιαπωνία και το συγκεκριμένο κρασί έχει μεγάλη επιτυχία. Αρχίσαμε τις εξαγωγές στην Ιαπωνία πριν από ένα χρόνο. Αρχικά οι ποσότητες ήταν πολύ μικρές, αλλά σταδιακά οι πωλήσεις αυξήθηκαν. Σήμερα η συνεργασία που έχουμε με την Ιαπωνία αντιπροσωπεύει το 16% των εξαγωγών μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει να αυξηθούν και οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων. Παρόλο που δεν έχει κλείσει κάποια συμφωνία, η Μάρτα πιστεύει στην επιτυχία που θα έχει το συγκεκριμένο τυρί. Η Ιαπωνική αγορά είναι πολύ ενδιαφέρουσα για μας, γιατί στους Ιάπωνες αρέσει η ποιότητα και επίσης έχουν χρήματα. Αλλά ταυτόχρονα είναι μια αγορά που είναι αργή. Αλλά αν καταφέρεις να κλείσεις μια συμφωνία, αυτή θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία θα προσθέσει 33 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΑΕΠ της μέχρι το 2035. Παρ' όλα αυτά, η πολυμερή συνεργασία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και δυσκολίες. Buongiorno, buon lavoro. Ποιες είναι οι προκλήσεις και πώς απειλείται η πολυμερή συνεργασία?
κατευθυνόμαστε στη Γενέβη για να μιλήσουμε με την Αράντσα Γκονζάλες, εκτελεστική διευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Εμπόριου, για αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ ότι η πολυμερή συνεργασία απειλείται σήμερα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το τι σημαίνει πολυμέρεια. Είναι ένα σύστημα διεθνούς συνεργασίας. Συζητάς, συνδιαλέγεσαι, συμφωνείς ως ένα μέσο διαχείρισης των σχέσεων που αναπτύσσεις. Αλλά επίσης έχουμε μια επίθεση στους συγκεκριμένους κανόνες του διεθνούς εμπορίου που περιορίζουν τις μονομερείς δράσεις. Όχι γιατί κάποιος αισθάνεται αδύναμος, αλλά γιατί πιστεύει ότι αν τις περιορίσει θα γίνει ισχυρότερος και η άλλη πλευρά θα γίνει εξίσου ισχυρή. Αλλά η επιλογή σήμερα δεν είναι ανάμεσα στην πολυμέρεια και τις διμερείς σχέσεις. Είναι λάθος αυτή η διχοτόμηση. Σήμερα πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ τάξης και χάους. Η πολυμέρεια σημαίνει τάξη. Σημαίνει σύστημα, κανόνες, προβλεψιμότητα, διαφάνεια. Η μονομέρεια σημαίνει σήμερα χάος στις οικονομίες μας. Το Διεθνές Σύστημα Εμπορίου θέλει διορθώσεις. Υπάρχουν άνισες συνθήκες εμπορικών συναλλαγών που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να αλλάξουν, που πρέπει να εκμοντερνιστούν. Πρέπει όμως αυτό να γίνει συλλογικά, γιατί αλλιώς θα επικρατήσει το χάος. Ποιες είναι οι βασικές αιτίες της αβεβαιότητας εδώ στην Ευρώπη? Η νούμερο ένα αβεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία. Αθρηστικά τα 2/3 της ευρωπαϊκής ανάπτυξης προέρχονται από το εξωτερικό, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία, η οποία επηρεάζει σημαντικά την ευρωπαϊκή οικονομία. Η δεύτερη αβεβαιότητα είναι εντός των ευρωπαϊκών σύνορων, είναι το Brexit. Η μη ολοκληρωμένη οικονομική και νομισματική ένωση που πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κάθε μέρα που περνά χωρίς συμφωνία για το πώς θα διαχειριστούμε το Brexit, δημιουργεί μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Αυτή η αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη, ειδικά στη Βρετανία. Βλέπουμε τα νούμερα να αναθεωρούνται προς τα κάτω κάθε μήνα. Σας ζητήσαμε να φέρετε ένα αντικείμενο για να δείξετε την παγκόσμια αβεβαιότητα. Τι φέρατε? Έφερα την κρυστάλλινη μπάλα μου. Έτσι αισθάνονται οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις σήμερα. Αισθάνονται ότι πρέπει να κοιτάξουν μέσα στην μπάλα για να προβλέψουν το μέλλον. Νομίζω ότι προτιμούν να ζουν σε ένα προβλέψιμο κόσμο. Ας ξεχάσουμε την κρυστάλλινη μπάλα και ας δημιουργήσουμε θεσμούς και κανόνες που θα εγγυηθούν τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και θα μειώσουν την αβεβαιότητα. Στο τέλος, η αβεβαιότητα και οι εμπορικές εντάσεις έχουν βαρύνοντα ρόλο στους λαούς, στους καταναλωτές, στους πολίτες όλης της Ιφιλίου. Σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε σύντομα.